δεν είναι βλέπτη. Μετά την εξιχνίαση από την υποδιέθεση ασφάλειας Καλαμάτας εγκληματικής οργάνωσης την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Πηλίας, ύστερα από μεθοδική έρευνα, εξαρθρώθηκε δεύτερη εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρεπταν συστηματικά διαρρήξεις και κλοπές σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και οικίες. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 19 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τη Φωκίδα. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας. Με τη συνδρομή αστυνομικών της Τροχείας και του αστυνομικού τμήματος της Καλαμάτας, την 18.14 το απόγευμα, τρεις αλλοδαποί, δύο υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 23 και 46 ετών αντίστοιχα, καθώς και ένας 30χρονος υπήκοος Πακιστάν, όλοι μέλη τους της εγκληματικής ομάδας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξης διακεκριμένων κλοπών, ψευδούς ανομωτή κατάθεσης και παράβασης της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, η οποία περιλαμβάνει ακόμα ένα άτομο, επίσης μέλος της εγκληματικής ομάδας. Στο πλαίσιο της περιζατωμένης αστυνομικής έρευνας και μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, εξακριβώθηκε ότι οι προαναφερθέντες είχαν συστήσει στην εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων και κλοπών σε ξενοδοχεία, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και οικίες. Η εγκληματική ομάδα που δρούσε συστηματικά τουλάχιστον τον τελευταίο τρίμηνο διέθετε εσωτερική διάρθρωση, ιεραρχική δομή και διακριτότητα στους επιμέρους ρόλους των μελών της. Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, modus operandi, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αφού επέλεγαν προσεκτικά τους στόχους τους, εισέρχονταν στους χώρους δωμάτια οικειών από ανασφάλιστα σημεία ή διαρριγνύοντας παράθυρα και πόρτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις δρούσαν κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν οι έγκυοι κοιμούνταν, ενώ επέλεγαν και αφαιρούσαν αντικείμενο που μπορούσαν εύκολα να μεταφερθούν και να διοχετευτούν στη μαύρη αγορά, όπως κινητά τηλέφωνα, μικρές ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα, ρολόγια, καθώς και χρήματα. Κλιμάκιο αστυνομικών της υπηρεσίας μας, χθες 11.08.14 ξημερώματα, μετέβη στον ομό Αχαΐας στην Πάτρα και με τη συνδρομή αστυνομικών της ασφάλειας Πατρών διενήργησαν κατοίκων έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου σε μία εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλοπημαία, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, ορισμένα από αυτά προέρχονταν από κλοπή που είχε γίνει στην Αραντινή Φωκίδα στην 3.08.14. Μέχρι στιγμής επίσης έχουν εξιχνιαστεί 12 κλοπές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας, συγκεκριμένα 8 στη Στούπα, 2 στον Άγιο Νικόλαο και 3 στην Καρδαμίνη. 6 κλοπές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στον ομό Λακωνίας, Αραιόπολη, Λιμένη και Νέο Ήτειλο Λακωνίας και αυτή που προανάφερα στην Αραντινή Φωτίδας. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 20.500 ευρώ σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες τους. Κατά τις έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και προσωπικών αντικειμένων, μέρος των οποίων αποδόθηκε στους ιδιοκτήτες τους. Επίσης, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 530 ευρώ, καθώς και ένα όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ο οποίος τους παρέμειψε στον ανακριτή Καλαμάτας. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το προανακριτικό έργο από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, προκειμένου να εξακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας, η συμμετοχή τους σε διάπραξη και άλλων συναφών αδικημάτων και η τυχόν εμπλοκή περισσότερων ατόμων στην εγκληματική ομάδα.